Φιλιαφές πλαφών στην προϋπηρεσία. Εμείς για σένα θέλουμε πλαφών στην εξουσία. Παιδεία, τέρμα, πια στην αδιοριστία. Μαζευθήκαμε σήμερα εδώ πέρα εκπαιδευτικοί από τον νομό Κοζάνης για να διαμαρτυρηθούμε για το σχέδιο που πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον τρόπο πρόληψης αναπληρωτών. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανατρέπει με βίαιο τρόπο τα όσα ισχύουν μέχρι τώρα σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών. Εκμηδενίζει ουσιαστικά την προϋπηρεσία των αναπληρωτών που με τόσο κόπο μετά από χρόνια που οργώσαν όλη την Ελλάδα έχουν καταφέρει να συλλέξει και μοριοδοτεί ένα γεγονός το οποίο θα το χαρακτήριζα τυχαίο υπό την έννοια ότι μετά το 2009 διαγωνισμός στο ΣΕΠ δεν έχει ξαναγίνει. Η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται θα έχει σαν συνέπεια η πείναξη των αναπληρωτών να ανατραπούν με βίαιο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνο συνάδελφοι που επί χρόνια στήριξαν, στα τελευταία δύσκολα χρόνια, στήριξαν το δημόσιο σχολείο να βρεθούν εκτός πινάκων ή να βρεθούν σε τέτοια θέση ώστε να χρειαστεί για δεύτερη φορά να οργώσουν ξανά όλη την Ελλάδα. Βέβαια, το μεγάλο το ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να συζητάμε είναι τα τεράστια κενά που για μια ακόμα χρονιά έχουμε στην εκπαίδευση. Η χρονιά έκλεισε με πάνω από 20.000 αναπληρωτές σε όλες τις δομές εκπαίδευσης και αυτό που ζητάμε άμεσα, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, είναι οι μόνιμοι διορισμοί, να καλυφθούν όλα τα κενά με μόνιμους διορισμούς. Και προφανώς σε αυτή τη λογική θα πρέπει να έχει προτεραιότητα η προϋπηρεσία που με τόσο κόπο έχουν αποκτήσει οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές. Συνεχίζεται η διαβούλευση ή σταμάτησε? Συνεχίστηκε η διαβούλευση. Μάλιστα, η Ομοσπονδία μας ξανασυναντήθηκε με θεσμικούς παράγοντες του Υπουργείου. Υπήρξε μάλιστα και μια νομική τεκμηρίωση όσον αφορά τον τρόπο που πρόληψε και τη δικιά μας θέση. Το θέμα είναι ανοιχτό και θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση θα δημιουργήσει καθυστέρηση με κίνδυνο να μην προλάβει το Υπουργείο να προσλάβει κάποιους μόνιμους εκπαιδευτικούς για το Σεπτέμβριο. Ήδη είχαμε πολλά προβλήματα φέτος. Φαίνεται ότι μάλλον έτσι όπως πάμε θα έχουμε και στον άλλο χρόνο. Παρά τις εξαγγελίες ότι θα προσληφθούν 20.000 εκπαιδευτικοί μόνιμοι στα 3 χρόνια που έρχονται, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται, που δημιουργεί κάποιες αδικίες για να διορθώσει τις προηγούμενες αδικίες, είναι γεγονός ότι τα πράγματα δεν γίνονταν και πάρα πολύ καλά οι διορισμοί των εκπαιδευτικών τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει μία ακόμα αδικία με την έννοια ότι πρημοδοτούνται κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε. Ας πούμε, ο βαθμός πτυχίου χωρίς το έτος κτήσης, νομίζω προσωπικά ότι δεν εξυπηρετεί και θα δημιουργήσει πάλι ανισότητες, όπως και η μοριοδότηση με το πλαφόν στους 16, στα 16 μόρια σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που γύριζαν την Ελλάδα χάνουν στην ουσία την μοριοδότηση που είχαν και την προϋπηρεσία που είχαν. Άρα αδικία στην αδικία μάλλον πάει να γίνει και θα δημιουργήσει πρόβλημα που θα έχει αντίκτυπο στους διορισμούς τους μόνιμους, που εμάς μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα της παιδείας να λυθούν με μόνιμους διορισμούς και όχι με ημίμετρα ορομίσθιων και ΕΣΠΑ κτλ. Ανταποκρινόμενοι σήμερα στο κάλεσμα της ΔΟΕ για τρίωρη στάση εργασίας με αφορμή την παράγραφο που έχει αλλάξει για την πρόσληψη των αναπληρωτών αλλά και για τον διπλασιασμό των αριθμών των νηπίων στα νηπιαγωγεία, έχουμε και δεύτερο λόγο σήμερα που εμείς αντιδράμε. Για το πρώτο θέμα τα είπαν οι συνάδελφοι, αλλά για μας εμείς έχουμε αναπληρωτές στο τμήμα ένταξης και παράλληλη στήριξη 13 και 14 χρόνια. Αυτοί οι συνάδελφοι παλεύουν να διοριστούν εδώ και 14 χρόνια. Βάζοντας το πλαφόν των 60 μηνών, δηλαδή τα 5 χρόνια, 8 χρόνια οι συνάδελφοι που οργώνουν την Ελλάδα από δεν ξέρουν από μέρος σε μέρος που είναι, αυτά τα δηλαδή τιμωρούνται γιατί δουλεύουν. Και για το βαθμό πτυχίου θεωρώ ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι γιατί είναι απουσιάζει ο βαθμός κτήσης. Όσον αφορά τους νηπιαγωγούς, διπλασιάζει το αριθμό των νηπίων. Σε περιοχές δηλαδή όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες πρέπει να έχουμε 14 νήπια. Εδώ καταλαβαίνετε ότι στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα της αδειοριστίας των νηπιαγωγών. Εδώ θα κλείσουν νηπιαγωγεία και θα μείνουν άτομα, θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Θεωρώ ότι από τα νήπια πρέπει να ξεκινήσουμε να δουλεύουν οι νηπιαγωγοί με σωστό αριθμό για να προετοιμάζουν τα παιδιά για το δημοτικό και δεν θα πρέπει να γίνει καμία αλλαγή, να φύγει τελείως αυτή η παράγραφος για τους νηπιαγωγούς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να στελεχώσουμε και το δημοτικό, γιατί φεύγουν παιδιά από τα νηπιαγωγεία και πάνε στα ιδιωτικά
και είναι διπλό το πρόβλημα. Έτσι θα μείνουν πολλοί νηπιαγωγοί αδιόριστοι. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται με αφορμή τις προτάσεις του Υπουργείου για τους συναδέλφους αναπληρωτές και τις ρυθμίσεις για τα νηπιαγωγεία. Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών θεωρεί ότι αυτή η πρόταση δεν είναι τυχαία ούτε αποσπασματική. Είναι πακέτο, είναι απόρρια του φορολογικού και του ασφαλιστικού το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση. Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών εδώ και χρόνια προειδοποιεί για αυτά που ζούμε σήμερα και χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου. Καλούμε σήμερα και κάθε μέρα τους συναδέλφους, μόνιμους, αναπληρωτές, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γονείς, μαθητές, να είναι καθημερινά στον αγώνα, να επαγρυπνούν και να μην εφησυχάζουν. Επίσης τους καλούμε όταν η κυβέρνηση θα φέρει τα μέτρα για το ασφαλιστικό και το φορολογικό να συμμετάσχουν όποια μέρα και να είναι αυτή, ακόμα και μέσα στις διακοπές του Πάσχα, στην 48-ωρη απεργία που προτείνουμε. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μοναδική προϋπόθεση, το πτυχίο, να διοριστούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι αναπληρωτές και άλλοι, γιατί τα τελευταία χρόνια οι αποχωρήσεις είναι 30.000 και οι αναπληρωτές 25.000 με 3.700 κενά φέτος, και όλοι οι συνάδελφοι να έχουν πλήρη ασφαλιστικά συνδικαλιστικά δικαιώματα. Μη δουλειά και δωρεάν παιδεία, τέρμα πια στην αδιοριστία. Μόνιμη δουλειά και δωρεάν παιδεία, τέρμα πια στην αδιοριστία.